Η Big Horror Athens είναι ένα ανεξάρτητο δημιουργικό γραφείο που βρίσκεται στην Αθήνα. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2013 από τρεις νέους ανθρώπους με προϋπηρεσία στον τομέα της οπτικής επικοινωνίας και της τεχνολογίας. Ο στόχος του γραφείου είναι να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στα διεθνή σχεδιαστικά πρότυπα και καθοδηγούνται από φρέσκες ιδέες. Το όραμα της ομάδας τους: To make the web a less horrific place. Αγαπά την τυπογραφία, την καθαρή αισθητική, τις απλές προσεγγίσεις και τις έξυπνες λύσεις. Δουλειές του γραφείου έχουν δημοσιευθεί σε ξένα, σε διεθνή και εγχώρια design blogs όπως τα Milk, With No Sugar, The Greek Foundation, Alien Graphic Design, καθώς και σε design βιβλία σε περιοδικά όπως Gallery, GR Design, IETN και Novum. Θέμα της συζήτησής τους, We All Love One Another, διατηρώντας την ειρήνη μεταξύ των designers και των developers. Καλησπέρα σας. Είμαστε Big Horror Athens. Εγώ είμαι η Γεωργία. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Εγώ είμαι η designer. Και εγώ είμαι ο developer της παρέας. Αρχικά ευχαριστούμε τη διοργάνωση του Design Athens που μας έκανε την τιμή να είμαστε εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και είναι η πρώτη φορά που μιλάμε σε τόσο ευρύ κοινό, οπότε θα θέλαμε λίγο την κατανόηση σας. Πάμε να πούμε δύο λεπτά για δύο πράγματα για το γραφείο. Είμαστε. Ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια, αναλαμβάνοντας project οπτικής επικοινωνίας, τόσο στο print όσο και στο web. Αναζητούμε συνεργασίες με ανθρώπους, πελάτες βασικά, είτε μεγάλους πελάτες είτε μικρούς, αλλά που να αγαπάνε αυτό που κάνουν όσο αγαπάμε κι εμείς αυτό που κάνουμε. Αυτή τη στιγμή στο γραφείο είμαστε 4 άτομα, 2 designers και 2 developers. Δουλεύουμε ομαδικά, μας αρέσει να πειραματιζόμαστε με νέα μέσα και τεχνολογίες και το όραμά μας, αν και μας το είπανε, to make the web a less horrific place for brands and users. Τώρα, εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ για να μιλήσουμε για μια σχέση, θα λέγαμε, που απασχολεί ιδιαίτερα και το γραφείο μας, για μια σχέση αγάπης και μίσους και μια σχέση ουσιαστικά μεταξύ των designers και των developers. Ας αρχίσουμε λίγο με κάποια κλισέ, δηλαδή όταν οι designers ακούνε τη λέξη developers ή προγραμματιστές, κατά πάσα πιθανότητα σκέφτονται ότι είναι κάποιοι περίεργοι άνθρωποι κλεισμένοι σε υπόγεια σκοτεινά με 10 οθόνες γύρω τους που ουσιαστικά μόνο γράφουν κώδικα και παίζουν επί των παιχνίδια. Από την άλλη, κάποιοι developers, όταν ακούν τη λέξη designer, κάποιοι άλλοι, όχι εγώ φυσικά, έτσι, πιστεύουν ότι είναι συνόμα αποτυχημένοι καλλιτέχνες που απλά κάνουν κλίκες, μιλάνε μεταξύ τους για το design και για το πόσο cool είναι. Και μόνο για design. Ναι, και μόνο για design. Έτσι λοιπόν, άμα βάλεις τώρα το συνόμα αποτυχημένο καλλιτέχνη και το περίεργο πλάσμα από το υπόγειο να δουλέψουν μαζί να σου κάνουν ένα site, δύο κόσμοι συγκρούονται, βγαίνουν τα μαχαίρια, γίνεται χαμός και το ένα και το άλλο. Και γι' αυτό ακριβώς θα σας μιλήσουμε σήμερα, για το πώς να αντιμετωπίσετε αυτό το πανικό. Πάμε όμως λιγάκι να δούμε, πριν σας προτείνουμε κάποιες λύσεις, να δούμε λιγάκι την καθημερινότητα που έχει ο καθένας, την καθημερινότητα του καθενός. Και συγκεκριμένα θα σας μιλήσουμε για την καθημερινότητά μου και της Γεωργίας. Έτσι λοιπόν, μπαίνουμε στο γραφείο μας, ανοίγουμε τις οθόνες μας, βλέπουμε κάποια mail και μετά εγώ κατά πάσα πιθανότητα για τις επόμενες 8 έως άγνωστο ώρες θα κοιτάω αυτό που βλέπετε στο δεξί μέρος της οθόνης σας, έτσι πολύχρωμα γραμματάκια με... Αριστερά. Αριστερά, αισθάνομαι από σωστά. Ναι, πολύχρωμα γραμματάκια έλεγα σε ένα κατά πάσα πιθανότητα σκούρο background, μπορεί και άσπρος ευρικούς. Από την άλλη πλευρά, εδώ τώρα, ξέρετε, εικονούλες, κουτάκια, τέτοια πράγματα, με τέτοια ασχολούνται οι designers. Ο καθένας έχει τα δικά του διλήμματα. Εγώ θα σκεφτώ, ας πούμε, τώρα τι λούπα να βάλω. Να βάλω for, να βάλω while. Η Γεωργία θα σκεφτεί πού να το πάω, το κουτί πάνω, κάτω, να το κάνω κόκκινο, κόκκινο ανοιχτό, μέσα το κάνω πράσινο τελικά. Τέλος πάντων, εντάξει, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, έχουμε κάποιους φίλους στο γραφείο που μας βοηθάνε να πάρουμε τις αποφάσεις και μας συμπαραστέκονται. Πιστεύω δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε ποιος είναι πιανού.
Και οι ίδιοι πελάτες, οι ίδιοι φίλοι μας, αυτοί μας βοηθάνε να αντιμετωπίζουμε έτσι τις επικοινωνίες με τους πελάτες μας. Όπως για παράδειγμα θα πάρει κάποιος εμένα, θα μου πει «Ρεσί Πέτρο, πού είναι το site, το πατάω στο Google και δεν βγαίνει πουθενά στην πρώτη σελίδα». Ναι, το ανεβάσαμε πριν μισή ώρα μήπως. Ή «Ρεσί Πετρά μου, εσύ που ξέρεις με τα computers εκεί πέρα, μου έχει χαλάσει ο εκτυπωτής, μήπως μπορείς να πεταχτείς να μου το φτιάξεις λιγάκι». Αντίστοιχα, θα πάρει κάποιος πελάτης, ας πούμε τη Γεωργία, ένας πελάτης που της είχε δώσει με κάποιο brief για ένα έτσι σοβαρό εταιρικό site. Ρε στη Γεωργία μου, μίλησα με την κουμπάρα το Σαββατοκύριακο και μου είπε ότι παραέπεσε βαρύ και σοβαρό το κάναμε το site. Μήπως να το κάνουμε λίγο πιο έτσι ανάλαφρο και αστείο. Εντάξει, έχουμε βέβαια και το κουμπί fan που το πατάμε και γίνονται όλα τα site αυτόματα fan. Ευτυχώς. Όπως βλέπουμε, πέρα από τα αστεία, η καθημερινότητα των developers διαπέτει από λογική, τεχνολογία και την εξέλιξή της και λειτουργικότητα που πρέπει να εκφράσει και να αποτυπώσει μέσα στον κώδικα, καθώς και από την πλευρά των designers, η καθημερινότητά τους είναι η διαρκώς προσπάθεια να επικοινωνήσουν συναισθήματα και μηνύματα με ένα δημιουργικό και αρμονικό τρόπο μέσα από το design τους. Θα μπορούσε κανείς με μια γρήγορη ματιά να πει ότι αυτά τα δύο αντικείμενα είναι αντιδιαμετρικά και ίσως θα ήταν σχεδόν αδύνατο να συνυπάρξουν και να λειτουργήσουν ομαλά, ιδιαίτερα σε έναν ίδιο χώρο. Όμως, αν καταφέρουμε αυτή τη διαφορετικότητα να την αξιοποιήσουμε σωστά, τότε μια νέα οπτική γωνία πραγμάτων εμφανίζεται μπροστά μας, σαν ένα τρίτο μάτι ουσιαστικά λειτουργεί, όπου οι πιθανότητες και οι δυνατότητες εκεί είναι άπειρες. Ωραία, λοιπόν. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε να δούμε κάποια μαθήματα και κάποια tips για το πώς να φυτρώσουμε αυτό το τρίτο μάτι στην ομάδα μας. Λοιπόν, μάθημα πρώτο. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε κάθε συνεργασία, στην αρχή της, θα αποτύχετε σε κάποια πράγματα. Όταν λέμε αποτύχετε, δεν θα αποτύχετε να βγάλετε προϊόν, ας πούμε, να παραδώσετε ένα project, αλλά θα αποτύχετε να το κάνετε στην τελειότητα που το φανταζόσταν ή που ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να έχει την ικανότητα να το αποδώσει. Αλλά αυτό το καλύτερο που έχει κάποιος να κάνει είναι να αποδεχτεί αυτή την κατάσταση και να μάθει από αυτό, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς από τις αποτυχίες μας μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε. Και άλλωστε είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι το να χτίσεις μια δυνατή σχέση και συνεργασία μεταξύ οποιοδήποτε ανθρώπου φυσικά, αλλά και συγκεκριμένα στο θέμα μας μεταξύ ενός designer και developer, είναι μια έτσι, διαδικασία που παίρνει χρόνο και πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Μάθημα 2. Να εκπαιδεύουμε τους εαυτούς μας. Αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση, να βάζουμε μικρούς στόχους κάθε μέρα να μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Και πέρα από τα αυτονόητα, δηλαδή τα πράγματα που αφορούν την ίδια μας τη δουλειά που πρέπει να μαθαίνουμε, πρέπει να μαθαίνουμε πράγματα που θα κάνουν την συνεργασία μας με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε μαζί πιο εύκολη και πιο ανώδυνη, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένα, τι μπορεί να κάνει ένας developer για να βελτιώσει τη σχέση του με ένα designer? Πρώτα απ' όλα, καλό είναι να μάθει κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο designer, όπως π.χ. το Photoshop ή το Illustrator ή αυτή την πληθώρα των κάποιων online εργαλείων πλέον που υπάρχουν για το web design. Αυτό όχι για να του πάρει τη δουλειά και να κάνει ο ίδιος το design, αλλά για να μπορεί να δουλεύει καλύτερα τα designs του και να τα εκφράζει μέσω κώδικα, να μπορεί να μετράει σωστές αποστάσεις και ούτω καθεξής. Επίσης, είναι σημαντικό να είναι συνέχεια ενημερωμένος με το τι γίνεται στην τεχνολογία, γιατί αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Ξέρω ότι είναι κλισέ αυτό, αλλά έτσι είναι όντως. Για τον λόγο του να, και ο ίδιος να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, αλλά πάλι κάποια καινούργια πράγματα που βγαίνουν στην τεχνολογία μας επιτρέπουν να κάνουμε ίσως κάποια πιο εντυπωσιακά πράγματα που έχει σκεφτεί ένας designer. Και τέλος, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθεί ο developer να καλλιεργεί και να αναπτύσσει ένα μάτι για design, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα τον βοηθάει να σκέφτεται τη λογική του design. Και επίσης πρέπει να ασχοληθεί ίσως και λίγο να μάθει κάποιες ορολογίες ή κάποιες βασικές αρχές του design σχετικά με την τυπογραφία και κάποια σχετικά πράγματα, τα οποία θα τον βοηθάνε στην επικοινωνία του, δηλαδή να τον βοηθήσουν να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να μην του λέει ο ένας, ας πούμε, points και ο άλλος μιλάει με pixel, να καταλαβαίνει ο ένας τι σημαίνει αυτό που του λέει ο άλλος. Από την άλλη, οι designers
Όσοι ιδιαίτερα προέρχονται από το print, θα πρέπει να μάθουν το web design. Ένας designer δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα web designer. Όπως κάθε τομέα στο design, έτσι και στο web, έχει τους δικούς του περιορισμούς, τις δικές του δυνατότητες και τους δικούς του κανόνες. Οπότε είναι σημαντικό όσοι θέλουν να ασχοληθούν καθημερινά να ψάχνουν και να διαβάζουν για το web design. Επίσης, θα πρέπει να βρίσκουμε ο κάθε designer τα κατάλληλα εργαλεία που θα τον βοηθήσουν όσον αφορά στο web. Να κάνουν πιο γρήγορα και πιο εύκολα τη δουλειά τους και, και έτσι όπως την οργανώνουν, ουσιαστικά να βοηθάνε και τον developer να κατανοήσει και να εκτελέσει με ακρίβεια το design. Τελευταίο και πολύ σημαντικό εξίσου είναι ότι πρέπει να μαθαίνουν λίγο κώδικα. Όχι JavaScript, PHP, Ruby, όλα αυτά τα περίεργα, αλλά HTML και CSS. Έτσι θα μπορέσουν να κατανοήσουν αυτό που σχεδιάζουν, πώς ακριβώς μπορεί να υλοποιηθεί. Αν μπορεί να υλοποιηθεί, θα τους γλιτώσει πολύ κόπο και χρόνο και σίγουρα θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τον developer σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Πολύ σωστά τα λες. Χαίρομαι. Μάθημα τρίτο, πολύ σημαντικό, είναι το workflow μιας τέτοιας συνεργασίας. Θα πρέπει όλοι μας να το λαμβάνουμε και από τις δύο πλευρές, πολύ σοβαρά και να προσπαθούμε να το εξελίσσουμε και να το τελειοποιούμε όπως ακριβώς προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε και να τελειοποιήσουμε το αντικείμενό μας. Μία αρκετά συνηθισμένη ροή συνεργασίας είναι αυτή που εμείς εδώ ονομάζουμε γραμμικό workflow. Ουσιαστικά ισχύει συνήθως ειδικά όταν ο designer και ο developer δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο, όπου ο designer αναλαμβάνει ένα project, παίρνει το brief και τα χαρακτηριστικά που θέλει ο πελάτης να έχει, μπαίνει στη διαδικασία του να σχεδιάζει, να σκέφτεται, δείχνει, παρουσιάζει στον πελάτη, παίρνει feedback, αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να κλείσουν οι τελικές μακέτες, όπου εκεί μπαίνει το development. Ωραία, λοιπόν. Και εκεί ακριβώς είναι που έρχεται σε πρώτη ever επαφή ο developer με τα design και πιθανότητες είναι μεγάλες του να ξανά τραβάει τα μαλλιά του. Γιατί, τώρα, ποιες είναι οι πιθανότητες? Υπάρχουν τρία τεινά, ας το πούμε. Το πρώτο είναι το ότι μπορεί αυτό που έχει σκεφτεί ή που έχει σχεδιάσει ο designer να μην υλοποιείται για τεχνικούς λόγους. Ένα άλλο είναι ότι μπορεί να απαιτεί τόσο παραπάνω χρόνο το οποίο να εκτοξεύει, ας πούμε, το κόστος που θα πρέπει να σπαταλήσει το γραφείο για εργατόρες, ας πούμε, στο project και να το βγάζει out of budget. Και το τρίτο είναι ότι μπορεί στην ουσία, αν ο designer δεν είχε αρκετή εμπειρία με web, να, αυτό που έχει σκεφτεί να μην λειτουργεί όπως το περίμενε. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, είτε ο developer θα πάρει την απόφαση και θα κάνει μια λίγο ελεύθερη μετάφραση του design, ίσως σε κάποιους, άμα έχετε δουλέψει με εξωτερικά με developers, να έχει συμβεί αυτό, είτε θα αναγκαστεί ο designer να ξαναπιάσει το design, να κάνει αλλαγές, να τις ξαναπαρουσιάσει στον πελάτη και ούτω καθεξής. Οποιασδήποτε από αυτές τις δύο περιπτώσεις και παραπάνω χρόνο καταναλώνουν και επίσης μειώνουν την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Γι' αυτό λοιπόν, όχι στο linear, στο γραμμικό δηλαδή, process, αλλά σε ένα κυκλικό. Τώρα το κυκλικό μην το πάρουμε πολύ κατά γράμμα. Εννοούμε κάτι σαν αυτό, όπου στην ουσία προφανώς designer και developer έχουν χρόνους που δουλεύουν χώρια ο καθένας, αλλά ουσιαστικά υπάρχουν meeting points μέσα σε αυτό το process. Είναι πιο συμμετοχικό δηλαδή. Τι ακριβώς λοιπόν μπορούν να κάνουν συμμετοχικά και μαζί designer και developer μέσα σε όλο αυτό το process? Πρώτα απ' όλα, θα τα πάμε λίγο χρονικά ίσως. Ουσιαστικά είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι να εξαγάγουν ένα καλό briefing από τον πελάτη. Δηλαδή να του κάνουν τις σωστές ερωτήσεις και να πάρουν τις πληροφορίες που αφορούν τόσο και την αισθητική που θέλει να βγάζει ο πελάτης, αλλά και τις λειτουργικότητες που θέλει να έχει το site. Μετά, σημαντικό είναι να κάνουν brainstorm μαζί, αφού έχουν κάνει ο καθένας την έρευνα του χώρια προφανώς πριν, να κάνουν μαζί brainstorm για το λόγο του που είπαμε και πριν. Δηλαδή είναι δύο εντελώς διαφορετικά μυαλά, ας πούμε, το να σκεφτούν, να κάτσουν κάτω και να σκεφτούν μαζί. Οι πιθανότητες του να βγει μια εντελώς out of the box ιδέα είναι πολύ πιο μεγάλες. Επίσης, σημαντικά κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές βαριόμαστε να τα κάνουμε, αλλά χρειάζεται. Όπως τα sitemaps, ας πούμε, που μας βοηθάνε να καταλάβουμε τη ροή των σελίδων και τη ροή της πληροφορίας, ας πούμε, μέσα στο site. Και τα wireframes, τα οποία είναι
ας πούμε, τα πρώτα παραδείγματα που παίρνουμε πριν σχεδιάσουμε ένα interface και μας βοηθούν ίσως να αποκλείσουμε κακές ιδέες από νωρίς. Μετά, επίσης, καλό είναι να συζητάμε όλες τις λεπτομέρειες, τόσο ο designer το concept που έχει αρχίσει να αναπτύσσει μες στο μυαλό του, όσο και ο developer να αρχίσει να κάνει ίσως την έρευνά του και να συζητάει με τον designer κάποια πράγματα σχετικά με την τεχνολογία που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει για το συγκεκριμένο project. Ποιες είναι οι δυνατότητες, ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτής της τεχνολογίας. Και τέλος, αφού πλέον έχουμε και ένα αρχικό design, καλό είναι πριν περιμένουμε να ολοκληρωθούν όλες τις σελίδες να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε prototyping. Δηλαδή να το παίρνει το design ο developer και να βγάζει ένα γρήγορο, πρόχειρο, ας πούμε, πρωτότυπο, το οποίο μπορούμε να το τεστάρουμε σε browser και να δούμε αν όλα δουλεύουν όπως τα περιμέναμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνουν και οι δύο μαζί. Τώρα συγκεκριμένα, όταν ένας developer βλέπει μία μακέτα, ένα draft ας πούμε, πρέπει να έχει στο νου του πρώτον να δίνει σωστό και επικοδομητικό feedback, όχι απλά δεν μ' αρέσει ή δεν είναι σωστό, και να μην μπαίνει ίσως πάρα πολύ μέσα στα λιμέρια του design, δηλαδή προφανώς μπορεί να κάνει κάποια comments για την αισθητική, αλλά δεν είναι η δουλειά του αυτή. Επίσης πρέπει να μελετά σχολαστικά τις μακέτες, γιατί μπορεί ας πούμε, να πει «Α, οκ, είναι εντάξει, μια χαρά είναι, τώρα πρέπει να γυρίσω να κάνω αυτό που έκανα και πριν, ας πούμε». Και έτσι να, ξεφύγουν κάποια λάθη τα οποία να διαδοθούν σε όλες τις μακέτες του site και τελικά όταν τις πάρει να συνειδητοποιήσει «Όπα, αυτό τι είναι εδώ πέρα». Να μου πει «Γεωργία, μα αφού στο δείχνα, στο έχω δείξει». Τέλος πάντων. Και γενικά, στην τελευταία φάση, αφού πλέον όταν έχουμε τις τελικές μακέτες και τις δουλεύουμε, είναι σημαντικό και αυτό πιστεύω ότι θα χαρούν πολλοί designers που θα το πω. Να δίνουμε σημασία στις λεπτομέρειες, δηλαδή αυτά τα 2 pixel πιο key που ήταν αυτό το element, είναι εκεί για κάποιο λόγο, δεν είναι τυχαία. Από την πλευρά τους οι designers, σε όλη τη διαδικασία του σχεδιασμού, ακόμα και καλύτερα στην σύλληψη των ιδεών, θα πρέπει να σκέφτονται το design τους πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις οθόνες, σε όλα τα μεγέθη, από mobile, tablet, desktop, ακόμα και τηλεοράσεις. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στην παράδοση των αρχείων για τους developers, είναι η σωστή οργάνωσή τους, όπου θα βοηθήσει πολύ στην ακριβέστερη εκτέλεση από την πλευρά τους του design, καθώς επίσης και να δίνεται μαζί style guides. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργείται μια συνολική εικόνα του design και των elements που χρησιμοποιούν και βοηθάει και τους ίδιους τους designers να δουν τι έχουν χρησιμοποιήσει, καθώς επίσης και οι developers μπορούν πιο γρήγορα και με ακρίβεια πάλι να εκτελέσουν το design. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι βοηθάει να γράφουμε και πιο καθαρό κώδικα γιατί έχουμε εξ αρχής μια συνολική εποπτεία όλων των styles του site. Μάθημα τέταρτον είναι η επικοινωνία. Είναι αυτονόητο ουσιαστικά που καμιά φορά μας δεν το κάνουμε. Δεν το κάνουμε κυρίως σωστά και επικοδομητικά. Και δεν επικοινωνούμε αυτά που θα πρέπει να επικοινωνεί εξ αρχής ο ένας στον άλλον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι developers από την αρχή όταν συνεργάζονται με τους designers να τους επικοινωνούν ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητές τους. Ο designer μπορεί να δει στο ίντερνετ πάρα πολλά πράγματα, δεν σημαίνει όμως ότι ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζονται είναι ικανός να το κάνει. Δεν είμαστε όλοι προ, σίγουρα, και πρέπει αυτό να ξεκαθαρίζεται από τους developers από την αρχή. Επίσης, πρέπει να είναι διαθέσιμοι να απαντάνε στις χαζές ερωτήσεις που τους κάνουμε ώρες-ώρες και φυσικά εμείς, όποτε έχουμε οποιαδήποτε χαζή ερώτηση ή αμφιβολία, να παίρνουμε τον developer από το χέρι και να το ρωτάμε. Θα γλιτώσουμε πολύ χρόνο, πολύ κόπο και σκέψη και σίγουρα οι developers θα τους αρέσει να αναμειχθούν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, είναι σημαντικό από την πλευρά μας να εξηγούμε στο developer όλη τη λογική που υπάρχει πίσω από το design. Έτσι, πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να κατανοήσουν και να εκτελέσουν τις μακέτες. Και τελευταίο. Τελευταίο, developers, αγαπητοί, αν είστε κάποιοι εδώ μέσα, που μάλλον όχι, μην λέτε απλά όχι στους designers, δεν είναι καθόλου επικοδομητικό αυτό. Όταν κάτι δεν μπορεί να γίνει, το σωστό είναι, πέρα από το να πούμε όχι, δεν γίνεται,
να εξηγήσουμε κιόλας για ποιο λόγο δεν γίνεται, γιατί αυτό ουσιαστικά βοηθάει στο να καταλάβει και στο να μάθει ο designer αυτούς τους λόγους και να τους ξέρει για να τους ξαναχρησιμοποιήσει, δηλαδή να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώμη του, την γνώση του, συγγνώμη, και σε μετέπειτα projects. Και να μην ξεχνάμε, είναι μια πολύ ωραία φράση, ένα απόφθεγμα ουσιαστικά που βρήκαμε κάνοντας την έρευνα για αυτή την ομιλία. Το good design is constant contact. Είναι συνεχής επαφή το καλό design. Δεν είναι επαφή όποτε το θυμόμαστε ή μια φορά τη βδομάδα. Είναι συνεχής, καθημερινή επαφή για οτιδήποτε σκεφτόμαστε. Και τελευταίο μάθημα για σήμερα και πέμπτο. Να καλλιεργείτε έμπαθη, όχι εμπάθεια με την ελληνική έννοια του όρου γιατί έχει αρνητικό νόημα, αλλά ουσιαστικά έμπαθη με την έννοια της αλληλοκατανόησης, της συμπόνιας, όπως το εννοεί η λέξη, το οποίο προάγει το ομαδικό πνεύμα μέσα στην ομάδα, μέσα στο γραφείο. Οπότε, συγκεκριμένα, τι μπορούν να κάνουν και οι δύο πλευρές? Να δείχνουν σεβασμό και ενδιαφέρον για τη δουλειά του άλλου μέρους. Γιατί πιθανότατα και οι δύο προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δηλαδή, δουλεύουν σκληρά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, πρέπει να είναι πρόθυμοι να κάνουν υποχωρήσεις. Τώρα, ας πούμε, ο designer μπορεί να χρειαστεί να χειώσει, ας πούμε, μια καλή του ιδέα, γιατί βλέπει ότι θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο και θα έβγαζε το project εκτός χρόνου. Ή ο developer μπορεί να πρέπει να κάνει κάτι που θα του πάρει παραπάνω χρόνο, γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να είναι αυτό το πράγμα μέσα στο design. Πάντα όμως αυτές οι υποχωρήσεις δεν θέτουν την ποιότητα του project σε κίνδυνο, ίσα-ίσα την βελτιώνουν. Και τελευταίο, και πάρα πολύ σημαντικό, είναι να επιβραβεύουμε και να συγχαίρουμε ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό βελτιώνει την ψυχολογία μας, βελτιώνει την αυτοπεποίθησή μας, μας κάνει πιο χαρούμενους και ένα πιο χαρούμενο team βγάζει και καλύτερες δουλειές σίγουρα. Και μην ξεχνάτε ότι το design είναι επιστήμη και ο κώδικας είναι τέχνη. Ευχαριστούμε. Μπράβο παιδιά, εξαιρετική. Να ξεκινήσω με μια ερώτηση από το Twitter. Αμέ. Ναι. Ποιος έχει τον τελευταίο λόγο σε ένα project, designer ή developer? Εξαρτάται από το τι συζητάμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει τελευταίος λόγος, απλά αυτή είναι η ερώτηση. Ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς στα εικαστικά ο τελευταίος λόγος πάει στο designer, αλλά στα λειτουργικά πάει στο developer, αλλά σίγουρα δεν είναι ατομική απόφαση, είναι πάντα μια ομαδική απόφαση. Νομίζω αυτό κάλυψε την ερώτηση. Ερωτήσεις για τα παιδιά? Έχουμε μία στο βάθος. Αν προέκυψε η ανάγκη, μάλλον από την παρουσίαση το κατάλαβα βέβαια την απάντηση, αν προέκυψε η ανάγκη να παίρνετε μαζί το brief από τον πελάτη. Ναι, θέλω να απαντήσεις. Ναι, είναι πολύ βασικό, γιατί από την πλευρά του design εγώ θα προσπαθήσω να κατευθύνω τον πελάτη για να λάβω κάποια πράγματα και μια πληροφορία τελείως διαφορετική από αυτή που ο developer, ο Πέτρος δηλαδή, θα κατευθύνει τη συζήτηση για να λάβει μια αντίστοιχη που έχει να κάνει με τις λειτουργίες περισσότερο του website πληροφορία που θα μας βοηθήσει ουσιαστικά στο γενικό αποτέλεσμα. Ναι, για να πω και ένα παράδειγμα, ας πούμε, άμα φτιάχνεις ένα e-shop, είναι καλύτερο, ας πούμε, ο ίδιος ο developer ή αυτός που γνωρίζει την τεχνολογία να κάνει τις ερωτήσεις. Δηλαδή, θες να πληρώνεις με κάρτα, θες να πληρώνεις με PayPal, θες να πληρώνεις με αντικαταβολή. Όλα αυτά απαιτούν διαφορετικό κόπο και χρόνο από πίσω και πρέπει να τα γνωρίζουμε εξ αρχής. Αλλά επειδή εγώ, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση έχω καλύτερη γνώση για το πώς θα τα φτιάξουμε και θα τα υλοποιήσουμε αυτά, καλύτερο είναι εγώ να θέσω όλες αυτές τις ερωτήσεις στο τραπέζι από νωρίς. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση? Περιμένετε το lunch break, Πεινάνε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Ευχαριστούμε και εμείς.